Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Θέλω να μου πείτε πώς ξεκινήσαν όλα, πώς δημιουργήθηκε η μπάντα, πώς αποφάσισατε να είστε εσείς. Λοιπόν, μία περίοδο της ζωής μου, στην οποία η έλλειψη της μουσικής παιδί μου διαρκούσε, αποφάσισα να κάνω κάποια πράγματα μόνος μου, γιατί τα παιδιά που έπαιζα μαζί είχαν κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπορούσαμε να παίζουμε. Και είχα γράψει κάποια κομμάτια με ακουστική κιθάρα. Ακούστηκε, παιδί μου. Και κάποια στιγμή, μετά από πολύ καιρό που τα είχα γράψει και κάποια πράγματα και τα είχα ετοιμάσει, αποφάσισα να μπω στο στούντιο για να γράψω ένα από αυτά. Εξού και το inconsistency, λόγω του ότι αυτό το πράγμα, ξέρεις, όλο έλεγα θα και ποτέ. Μπήκα με τον Έκτορα, ο οποίος έκανε την παραγωγή. Στα Destiny Studios γράψαμε το πρώτο κομμάτι, το Send Away. Έγραψε δηλαδή εκεί πέρα το κομμάτι με τον ΕΚΠΑ και έκαναμε ένα βίντεο κλιπ με ένα καλό μου φίλο, τον Αλέξανδρο Παπαθανασόπουλο, το οποίο κομμάτι κάποιοι φίλοι μου, οι οποίοι είμαστε, κατέληξαν μια δισκογραφική που μας στηρίζει, η Playfox Records, βάλαν το κομμάτι σε, μου είπαν να το βάλουμε, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα της Red Bull που είχε ένα διαγωνισμό, το Bedroom Jump. Εγώ το έβαλα περισσότερο σε φάση καινούργιο κομμάτι, εκεί πέρα τα ακούν όλα, οπότε προώθησε το κομμάτι, δεν είχα κάποιο από τον σκοπό. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι κάποια στιγμή ότι είναι πρώτο στο εκεί πέρα στη εβδομάδα, ήταν 4 εβδομάδες, κάτι τέτοιο. Και το κομμάτι κέρδισε. Τέλος πάντων, μετά απλά ήρθαν όλα μόνο τους. Δηλαδή, φώναξε τα παιδιά, παίξαμε. Κάναμε την μπάντα, ας πούμε, να το πω έτσι, για να είναι αυτό το πράγμα η στουντιακή δουλειά να παραχθεί ωραία όμορφα live. Κάναμε τα live μας, παίξαμε στο Ιντεκ Festival. Το πράγμα άρχισε να μεγαλώνει, πήγαμε στην Αγγλία, γράψαμε το πρώτο EP, παίρνουμε στο βόλιο. Ποιες είναι οι βασικές μουσικές επιρροές του καθενός? Εγώ και εδώ εσύ πρέπει να φαντάω πάντα. Δεν ξέρω πώς καταλύει. Κίνδυσες. Σκυπάρω, γιατί πάντα εγώ αυτό. Κάποιος άλλος. Πάντα απαντάω σε αυτήν την ερώτηση, δεν ξέρω πώς γίνεται. Προσωπικά και νομίζω και του Ηλία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Dallas Green, ο οποίος είναι ο κιθαρίστης των Alexion Fire και έχει ένα side project, το City in Color, το οποίο ταιριάζει και με το ύφος μας και γενικότερα εγώ έχω επηρεαστεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και τραγουδάω, ας πούμε. Και νομίζω ότι έχουν μπει διάφορα στοιχεία και από εκεί και στις δικές μας δουλειές. Γενικά ποικίλουν μουσικές προτιμήσεις στην πάντα. Ο καθένας έχει διαφορετικό background. Εντάξει, όλοι έχουμε κάποια κοινά ακούσματα, αλλά αγαπημένες μουσικές ο καθένας είναι διαφορετικές. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και σημαντικό για την πάντα να βγάλει κάτι έτσι ίσως πιο ιδιαίτερο. Όσο γίνεται. Δηλαδή, ο Λευτέρης, ας πούμε, εδώ έχει πολύ διαφορετικό background από μένα και από τα παιδιά. Και ο Άλεξ έχει το δικό του background. Εντάξει, ο Λίας με τον Βίτερα ταιριάζουν πιο πολύ, ίσως. Αλλά αυτό βοηθάει πολύ, πιστεύω. Θα πέσει. Μέσα σε ένα χρόνο έχετε παίξει στο Eject, έχετε παίξει στο Rockwave. Θεωρείτε πως οι εγχώριοι στόχοι σας έχουν ολοκληρωθεί? Σίγουρα. Ποτέ δεν μπορείς να πεις αυτό. Όχι. Δεν έχουμε κάνει κάποιο tour να παίξουμε στην επαρχία. Παίξαμε στη Θεσσαλονίκη ένα show τώρα. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Unplugged βέβαια. Acoustic, όπως θα είναι το κομμάτι που θα παίξουμε εδώ. Προφανώς να παίξουμε σε όλη την Ελλάδα. Γενικά είναι καλό να μην σου τελειώνει. Ναι, αυτό. Είναι να βάζει είναι συνέχεια καινούριους. Αυτό, όταν σου τελειώνει, απλά βάζει συνέχεια καινούριους. Έχουμε πράγματα ακόμα να δείξουμε και στην εμφόρια σκηνή, ας πούμε. Πώς είναι να ανοίγεις ένα καλλιτέχνη παγκόσμια της αποδοχής, ας πούμε, που ξέρω πού είναι μας? Αγχωθήκαμε πολύ, έτσι, αγχωθήκαμε νομίζω, αλλά... Έπεσε άγχος, αλλά ήταν για καλό νομίζω, για να
μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, μπορώ να το πω, πιο επαγγελματικό, ας πούμε. Δηλαδή, για να παίξεις σε μια τέτοια σκηνή, σίγουρα πρέπει να το έχεις δουλέψει πολύ. Και εμείς το δουλέψαμε και κουραστήκαμε και καθίσαμε ώρες και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας ικανοποίησε όλους. 100%. Αλλά ναι, υπήρχε το άγχος τόσο έντονο που για κάποιες στιγμές ίσως περνάει πολύ πιο γρήγορα από όσο θες και θες να ξαναγυρίσεις πίσω. Ποτέ δεν βρήκαμε σκηνή, δεν θέλω πολύ καλά. Αυτό. Πιο πολύ καιρό νιώθαμε το άγχος και αυτά παρά αυτά τα 40 λεπτά που είμαστε στη σκηνή πάνω. Και εμένα εγώ τα θυμάμαι και εμένα. Λίγο μοιασμένα, δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι και τον εαυτό μου να χάνομαι πάνω στη σκηνή, τελείως. Ναι, ναι. Και το θέμα είναι ότι ο κόσμος που πάει να δει αυτές τις συναυλίες προφανώς δεν έχει ως... δεν θα εστιάσει σε κάποια μπάντα που θα ανοίξει. Οπότε πρέπει να κερδίσουμε το κοινό και προσπαθήσαμε πολύ και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Λοιπόν, είχαν έρθει να δουν το Robbie Williams, έτσι. Αυτό. Και νομίζω ότι καταφέραμε και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μας. Να δούμε το κοινό να συμμετέχει στα κομμάτια. Μαγιό, μποξεράκια ή σλιπάκια. Θα σου πει ο Ηλίας. Εγώ φοράω σπίτι κόκκινο. Σλιπάκια. Συγγνώμη με αυτή. Θα είναι μαγιό. Εντάξει, πρέπει να είσαι και το κατάλληλο σωματότυπο για να κοιμηθείς. Ναι, άμα είσαι ας πούμε Ηλίας εδώ πέρα και παίζει αυτό. Μαλάκα, κάτσε, δρόσα μόνο το χειμώνα. Θα βάλουμε ένα σπίτι. Αν σας αναγκάζανε να επιλέξετε ανάμεσα αυτά τα δύο, τι θα επιλέγατε? Να εμφανιστείτε στο γάμο ενός πολιτικού προσώπου ή στο Πριμαβέρα, αλλά με 10 άτομα κοινό? Γάμο. Γάμο πολιτικού. Όχι. Πριμαβέρα. Πριμαβέρα, 10 άτομα. Πριμαβέρα. Όχι, όντως, εγώ πιστεύω ότι και σε ένα άτομο να παίζεις, πρέπει να το... Δηλαδή... Δεν μας έχει τύχει μέχρι στιγμής. Αλλά ναι, εγώ δεν θα επηρεαστώ, πιστεύω, τουλάχιστον το λέω τώρα, από ένα άδειο σόου. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, πιστεύω.
γι' αυτό είσαι πάνω σκηνής. Ναι, για το χέρι σου να παίζει live. Οπότε δεν έχει σημασία να παίζει 100% σε 5 άτομα, να παίζει live Πριμαβέρα με 10 άτομα. Έτσι. Οπότε απλά αποκλείεται τον Έλληνα πολιτικό. Ξεκάθαρα. Γενικά η μουσική ιστορία στην Ελλάδα έχει δείξει ότι τα γλώσσα σχήματα δεν έχουν λαϊκή αποδοχή, α πούμε έτσι. Με εξαίρεση τη Raining Team που είχαν καταφέρει πράγματα πριν από 15 χρόνια και με την υποστήριξη του ΟΤΕ και τη ΚΟΣΜΟΤΕ, θεωρείτε πω στο μέλλον θα μπορείτε να είστε παγιδευμένοι σε αυτό το πλοίο τη κριτική των Ελλήνων πάνω σε πάρτι που τραγουδάνε ελληνικά? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, περισσότερο κόσμο ακούει κάποιο συγκεκριμένο είδο στην Ελλάδα. Μιλάω για τα... Και διασκεδάζει με αυτό. Ναι, και διασκεδάζει με αυτό. Και εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο όταν έχεις και ξένο στίχο και παίζεις ένα είδος μουσικής το οποίο δεν είναι ευρέως, ας πούμε, αποδεκτό από τους Έλληνες, να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό, γιατί και μέσα από τη μουσική που γράφουμε, ξέρεις, όλο και περισσότερος κόσμος μπορεί να ακούσει κάτι, να διακρίνει κάποια χαρακτηριστικά και να του αρέσει, ας πούμε, αυτό που παίζουμε. Γιατί δεν είναι κάτι που είναι δύσκολο στο αυτή, δεν είναι... μιλάμε για hardcore μουσική που είναι πιο δύσκολη, ας πούμε, για να την ακούσει ο μέσος ακροατής, ας πούμε. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Εντάξει, θα δείξει. Ναι, δεν γράφει με σκοπό να μαζέψουμε κοινό αντίθετα. Εμείς κάνουμε αυτό που μας αρέσει και από εκεί και πέρα, άμα αρέσει όλο το περισσότερο κόσμο, θα είναι καλό. Οπότε δεν θεωρείτε την περίπτωση να συμπεριλάβετε ελληνικούς τύπους σε κάποιο τραγούδι, μια εύκολη λύση την οποία θέλετε να ακολουθήσετε? Δεν τίποτα. Δηλαδή, άμα ο άλλος είναι. Δεν, ας πούμε, και πού θέλεις να απευθυνθείς. Τον ενδιαφέρει η ελληνική σκηνή, σου λέω εγώ, τέρμα mainstream pop, σκυλάδικο, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι δεν αναφέρει σε εμάς. Όχι σε εμάς, δεν αναφέρω σε εσάς. Θέλω να ξέρω ποια είναι η γνώμη σας για αυτό που λέω να πάνε σε εμά. Α, οκ, εμείς δεν το κάνουμε. Σωστά. Άρα θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εκτός ρεπερτορίου και ύφου σα, ή είναι κάτι το οποίο θέλετε να αποφύγετε? Εκτός νοτροκουλτούρας μας. Σου βάζει μια στάμπα εδώ νομίζω, το να παίξει την ερμηνεία. Εγώ το βρίσκω πολύ kids. Ναι, είναι δεύτερο. Είναι kids. Αυτό είναι. Είναι kids. Είναι δεύτερο. Ειδικά πιστεύω ότι δεν πάει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι στην Eurovision πάει το εκεί μουσική. Υπάρχει και ελληνική μουσική πιο ποιοτική, αλλά νομίζω ότι στην Eurovision δεν πάει. Έχουν βγει ένα-δύο κομμάτια από την Eurovision. Έχουν βγει. Αλλά ένα-δύο. Από τα 200. Θέλω να μου πει ο καθένας
ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι αυτή την περίοδο. Τι αρκούν τη σπίτι να μάθει. Έλα, νομίζω ότι είναι για τους τέσσερις. Είναι το ίδιο, διότι... Το μάλλον είμαι ο πέντες που ναι, γιατί δεν είσαι στραμάξης. Ναι, είναι το τραγούδι που ακούγαμε όλες αυτές τις μέρες που ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και το είχαμε σπαμάρει τόσο πολύ, παίζει να το ακούγαμε 15 φορές τη μέρα. Ποιο είναι, ρε Γιάκο? Jason Derulo, I want you to want me. Τέλειο. Το πιο χορευτικό κομμάτι. Εσύ που ήμουνες απ' έξω. Που ήμουν απ' έξω. Βασικά, επειδή το ανέφερες, πριν περίπου τρεις μέρες, επειδή ψάχναμε για να σκεφτεί για το live μας, είχε βάλει ο Ηλίας ένα κομμάτι το οποίο δεν το είχα ακούσει, γιατί δεν είναι τόσο τα ακούσματά μου. Και μπορώ να πω ότι από όταν το Avicii που έγραψε. Ναι, το είχα ακούσει πιστεύω αρκετές φορές μέσα στα Avicii στην τελευταία. Γενικά ψαγμένα πράγματα. Εντάξει. Ψαγμένα πράγματα. Ναι, φουλ. Oh,